Επιστροφή στον Παλμό του κόσμου, τον οποίον Παλμό θα μας τον δώσει ευθύς αμέσως ο Άγγελος Σατσαρώνης, καλώς τον... Καλό μεσημέρι Κώστα. Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις μεγάλη αδυναμία και λόγω πολλών επισκέψεων που έχει κάνει στη Μεγάλη Βρετανία, γνωρίζεις τα πράγματα. Και στο City και στο Λονδίνο και ναι, στα Πέρυξη. Τι... Γιατί, μέσα αφού καταρχάς, καταρχάς έχεις πρόσωπα στο. Ναι, πρόσωπας, ναι. δεν είναι έτσι, έτσι μην με έτσι, έτσι, βγάζεις ναι. τώρα ψεύτη. Ναι, αλλά δεν είναι αυτά, δεν, δεν απασχολούν αυτά. Όχι, δεν απασχολούν τηλεθεα, θέα, αυτά. Δε... Πέρα, έτσι, πέρα. 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 Κάτσε, κάνω ένα πρόλογο ρε παιδί μου. Μην κάνω ένα πρόλογο να σου παρουσιάσω. Ε, δηλαδή, πω πω ρε παιδί Μην πεις και μια κουβέντα παραπάνω εδώ, σε αυτό το τόπο. Λοιπόν, μένουμε... Τι εκλογέ τη Γαλλία, γιατί όντω είναι οι πιο κρίσιμε μεταπολεμικέ. Μένουμε στι εκλογέ των ΗΠΑ που μπορεί να αλλάξει τον πολιτικό χάρτη. Αλλά δεν έχουμε μείνει καθόλου σε επίση πολύ κρίσιμε εκλογέ στο, στο Ηνωμένο στην Βασίλειο, Βασίλειο που, που θα αλλάξουν και εκεί το χάρτη και ενδεχομένω να είναι ένα πολύ μεγάλο. πώ να το πω. Να το πω ε, ολίσθημα τη πολιτική κοινή στην, στην Μεγάλη Βρετανία που θα, θα, θα καταδείξει ότι το Brexit ήταν το μεγαλύτερο αυτογκόλ που έχουν βάλει οι Βρετανοί τα τελευταία χρόνια στην στη πατρίδα τους. Να πούμε ότι και από πριν από το Brexit και επειδή και βέβαια όλες αυτές οι γεωπολιτικοκοινωνικές εξελίξεις που ήρθαν ε, δεν, μπορούμε, δεν, μπορεί κανένας να πει ότι η κατάσταση που υπήρξε στη Μεγάλη Βρετανία τα τελευταία αυτά χρόνια ήταν ομαλή και σταθερή. Σωστό. Κάθε άλλο παρά η πολιτική κατάσταση δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ε, σταθερή. Πάμε. Πώς, μπορεί να είναι Πάμε. παιδί μου, επειδή κάνουμε διάλογο ναι. για συζήτηση πώς μπορεί να έχεις απόλυτο απόλυτο δίκιο, πώς μπορεί να θεωρηθεί ομαλή η κατάσταση μέσα από τη στιγμή που στο ίδιο κόμμα. Έχει αλλαχτεί ο επικεφαλής και πρωθυπουργό τα προηγούμενα τρία χρόνια τρει φορέ. Ναι. Και μάλιστα η μία δεν έμεινε ούτε 40 μέρε. Ναι, 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 και δεν του ρίχνουν οι αντίπαλοι, του ρίχνουν οι ίδιοι στο εσωτερικό. Ναι. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτέ λένε ότι αυτό δεν κάνει για μα, πρέπει να αλλαχθεί. Μπόρι Τζόνσον, Λίζτρα και πλέον, και πλέον ο κύριο Ρησί ο οποίο μέρε μετράει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Όλα ε, τα δημοσκοπικά, τουλάχιστον δεδομένα μέχρι αυτή τη στιγμή, αυτό δείχνουν mm. και χθες είχαμε ε, ίσως την τελευταία του ευκαιρία να μπορέσει να αντιστρέψει αυτά τα δημοσκοπικά. Ε, είχαμε λοιπόν χθες το uh, debate, το τελευταίο μεγάλο debate, οι εκλογές να θυμίσουμε ότι είναι ακριβώς σε μία εβδομάδα, στις 4 Ιουλίου, ο Ρίση Σούνακ λοιπόν, και ο κ. Στάρμερ. Uh, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι διασταύρωσαν uh, τα ξύφη του στο debate. Τα θέματα, οι θεματικέ ενότητες που υπήρχαν ήταν η φορή, η μετανάστευση, τα δικαιώματα των φίλων, αλλά και δεν έλειψε προφανώ ένα κεφάλαιο Brexit. Ε... Πώ να λείψει το Brexit, είναι το μεγάλο αγκάθι για του Βρετανού. Uh, συνολικά, ο ηγέτης των uh, Τόρι κατηγόρησε επανειλημμένα τον uh, Κυρ Στάρμερ mm. ότι σχεδιάζει αυξήσει φόρων, και ότι δεν έχει σχέδιο αντιμετώπισης τη παράνομη μετανάστευση. Αυτό ήταν τα κύρια σημεία επίθεση απέναντι στον κύριο Στάρμερ από τον Σούνακ. Ε, να πούμε ότι απ' την άλλη ο κύριος Στάρμερ κατηγόρησε τον Σούνακ για συνεχείς διακοπές, ότι τον διέκοπτε συνέχεια δηλαδή, και ότι προσπάθησε να ουσιαστικά... Ε, αντικρούσει τα, αυτά που έλεγε ο κύριος Σούνακ λέγοντας ότι αυτά που είχε πράξει μέχρι στιγμής ήταν ε, ένα μέρος του ε, μη χρηματοδοτούμενες φορολογικές υποσχέσεις. Τώρα, ε, οι δημοσιοποίησεις όπως σου είπα και πριν Κώστα δείχνουν ξεκάθαρη νίκη των εργατικών ε, και ουσιαστικά δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιος νικητής από αυτή την τηλεμαχία. Άρα ε, τώρα... Α, αυτό πάει προς τους εργατικούς ακριβώς. γιατί από τη στιγμή που, υπά... που, δεν υπήρξε νικητής, δεν έγινε, δεν έγινε φάουλ, πώ το πω, ναι. μια γκάφα ολική. Όταν ο άλλο προηγείται, α, άντε να χάσει και μια και δύο μονάδε. Είναι πολλέ οι μονάδε όμω. Που... Λοιπόν, για τώρα για το Brexit. Το... Ναι, ναι για πε, πε, πε. Για το Brexit που είναι ένα θέμα το οποίο Σωστό. απασχολεί ιδιαίτερα. Α, οι δύο ηγέτες λοιπόν όταν ερωτήθηκαν για τον Brexit υπήρχε ένας ιδιοκτήτης μικρή μικρής επιχείρησης και τους ρώτησε τι θα έκαναν για να βελτιώσουν τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Σούνακ από τη μία δήλωσε ότι ο μόνος τρόπο. τρόπος... Ιδιαιτερότητα του, η ιδιαιτερότητα του Βρετανικού από το Αμερικάνικο... Ότι υπάρχει, ναι. υπήρχε κοινό ναι. και μπορούσαν να ρωτήσουν. Ναι. Σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε τώρα να γίνει. Που, ναι, γιατί οι Αμερικάνοι πάνε να το χαλάσουν λίγο, αλλά τέλο πάντων θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε. Τέλο πάντων, υπήρχε λοιπόν αυτό ο άνθρωπο ο οποίο ρώτησε για τι εμπορικέ συναλλαγέ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πώ αυτέ θα μπορούσαν να γίνουν πιο εύκολε. Ο Σούνακα, από τη μία, απάντησε ότι ο μόνο τρόπο θα ήταν να επιτευχθεί μια άλλη εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήταν ο μόνο τρόπο να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία από τι πίσω πόρτε, ουσιαστικά. Ενώ από την άλλη, έχουμε τον κύριο Στάρμερ, ο οποίο απάντησε ότι δεν θα επιτρέψουμε, ήταν πολύ κάθετο mm -hmm. σε αυτό, δεν θα επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα επιστρέψουμε, με συγχωρείτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα επανενταχτούμε στην ενιαία αγορά ή την τελωνιακή ένωση και δεν αποδεχόμαστε την ελευθερία μετακίνησης. Α, ενώ καταχειροκροτήθηκε όταν ε, δήλωσε ότι ξέρει ότι μπορούν να πετύχουν μια καλύτερη συμφωνία από αυτή, την αποτυχημένη όπω την χαρακτήρισε ε, και ότι θα βγει μπροστά για να παλέψει για αυτή. Λοιπόν, εδώ για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ναι, μεν ήταν αποτυχημένη, ναι, αλλά ήταν και πώ να σου το πω, δηλαδή μονόδρομο. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να συμφωνήσουν σε αυτό, ή δεν θα υπήρχε καμία συμφωνία και εκεί θα ήταν καταστροφή για την Μεγάλη Βρετανία. Προφανώ και πόσα χρόνια πήρε και πόσο. Και πήρε και πόσο καιρό πήρε. Λοιπόν, ναι. Για το Ρίση Σούνα ξέρουμε ότι είναι ειδική καταγωγή γόνος αστική οικογένεια που από Ινδού μετανάστε, αστεί όμω έτσι όχι οι μετανάστε που πάνε με τα Πιο Κάραβα, ότι είναι επίση γαμπρό Ινδού μεγάλο σχήμωνα, πολυδισεκατομμυριούχου ξέρουμε ότι πώ παρέλαβε δεν έχει, δεν έχει κερδίσει εκλογέ, αλλά ήταν ουσιαστικά εσωκομματική διαδικασία. Ξέρουμε ότι σε σχέση με την Λύσ φαίνεται σαν να είναι ο Εγουίστον Τσόρτσιλ ο ρίσι Ζούνακ αλλά δεν ξέρουμε πολλά για τον αντίπαλό του ο οποίος Ποιος φαίνεται είναι. να είναι άοσμος άχρωμος, ναι. αλλά για τους Βρετανούς αυτή η αχρωμία μάλλον πολιτικά είναι θετικό είναι πιο θετικό. κατάλληλο Άγιας. για τους Βρετανούς πως ε, βλέπουμε σε άλλες χώρες mm -hmm. α, να υπάρχει ακριβώς το αντίθετο, να θέλουν κάποιον που να ξεχωρίζει τσακπίνη να το πούμε έτσι, ακριβώς, σημήθος, θέλουν, ναι. ε, έτσι παραδοσιακά α, θέλουν κάποιον. Ο οποίο να είναι πάρα πολύ ουδέτερο. Λοιπόν, 61 ε, ετών, 4 χρόνια στην αντιπολίτευση, νομικό στο επάγγελμα, ε, ήταν ε, πρώην επικεφαλή τη εισαγγελέα στην Αγγλία και στην Ουαλία από το 2008. Γι' αυτό έχει φύγει και έχει αυτή την εμπειρία. Το, 2013, ε, το προφίλ. Από, βέβαια, υπάρχει ακριβώ αυτό, όπω το πα και εσύ, Κώστα, επειδή ακριβώ είναι πολύ υποτονικό, οι αντίπαλοι του τον χαρακτηρίζουν. Η απόδοση η ελληνική αριστερούλη δικηγόρο του Λονδίνου. Καλά, τώρα θα το γραφτούμε τελείω. Λοιπόν. Για... Επειδή είναι ήταν... διάδοχο Ισα... του, κο... του κυρίου Κόρμπιν, Αν δεν κάνω λάθο. Ο οποίο ήταν αριστερό για τα δεδομένα βέβαια τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί άμα ήταν στην Ευρώπη ναι, ή σαν άλλε ναι, 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 δεν θα ναι, ήταν ναι. Εδώ, καν αριστερό. Αλλά ε, μάλλον αυτό το προφίλ που έχει, όλη η δυσυγκρασία του, το επαγγελματικό του παρελθόν, σε σχέση με τον Κόρμπιν, ο οποίο ήταν. Ο άνθρωπο που καταβαράθρωσε επί τη ουσία το εργατικό κόμμα, μάλλον είναι υπέρ του, των εργατικών αυτό το προφίλ του, σίγουρα. του σίγουρα, συγκεκριμένου πολιτικού. Σίγουρα. Σίγουρα. Ε, αυτό είπαμε είναι αυτό που λένε οι αντίπαλοι ναι, σε ναι. κάθε περίπτωση που θέλουν να χτυπήσουν όπου βρουν. Ε, τώρα, α, να πούμε ότι δεν είναι απλά, γιατί τον αναφέρουμε ω Στάρμερ, αλλά δεν είναι απλά κύριε Στάρμερ. Δεν σε... είναι αυτό που λέμε κύριε Γιάννη. Όχι, <laughs> δεν είναι κύριο Γιάννη. Είναι κύριο Στάρμερ, είναι σερ κύριε oh. γιατί έχει. Χρηστή υπότη για την ηγεσία του στην εισαγγελία του στέμα Ε, Αλλά αυτό και πάλι το χρησιμοποιούν εναντίον του οι συντηρητικοί, λέγοντα ότι ανήκει σε μια ελίτ. Δηλαδή, εδώ πέρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτό προσπαθεί πάρα πολύ να παρουσιάσει τον εαυτό του ω έναν α, καθημερινό άνθρωπο, έναν άνθρωπο πολύ απλό, καθημερινό που προσπαθεί να ζήσει τη ζωή του και να βελτιώσει τη ζωή των Βρετανών. Από την άλλη, έχουμε του συντηρητικού να υποστηρίζουν ακριβώ το Α, βέβαια πάντα υπογραμμίζει α, ο ίδιο την ταπεινή του α, καταγωγή γιατί όπω είπε και εσύ... Ε, ε, άλλο αυτό, άλλο εργατικό. Goldman Sachs, δισεκατομμύρια, ε, δείχνει την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Είναι Τι ομάδα είναι ξέρουμε. Arsenal. Α, α Πίνει λοιπόν την μπύρα του και στην πάπτη της γειτονιά του. Ε, ενώ με την πολιτική ασχολείται από, το, από τα 50 του χρόνια, εξελέγει βουλευτή το 2015 ε, και υπήρχε έντονη διαφορία. Με τον προκατοχό του, τον Κόρμπιν, που είχε τέτοιε διαφωνίε που κάποια στιγμή τον έκανε να παρετηθεί και από την ηγετική ομάδα του κόμματο. Ωστόσο, έπειτα από αυτέ τι διαδοχικέ ήττε που το έφεραν το κόμμα να έχει τη χειρότερη θέση που είχε από το 1935, οι εργατικοί τον επέλεξαν να ηγηθεί του κόμματο. Να πούμε και κάτι, και κλείνοντα, ότι όσον αφορά το Brexit ο ίδιος δεν έχει υποστηρίξει ότι δεν παρόλο που διαφωνούσε με το Brexit έχει έχει ρίξει ότι δεν θα επιδιώξει να αντιστρέψει αυτό, το, αυτή την απόφαση. Λοιπόν... Τώρα έχει πολλά πράγματα να Μια, καταφέρει. Φράξε. Υπάρχει ένα uh, NHS, το σύστημα υγείας, το οποίο παραπέει. Το Υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας. Το εθνικό το το σύστημα, το... σύστημα υγείας της, uh, Αγγλίας το οποίο, της Βρετανίας, το οποίο παραπέει. Υπάρχουν uh, Βρετανικές Υπηρεσίες που παραπέει. Πολλά θα παραπέει. μπορούσαμε να πούμε. Και λοιπόν, και δεν α... πρέπει αν κερδίσει ο κ. Στάμερ θα είναι μετά από 14 χρόνια η εργατική πάλι στην εξουσία και αν ήμασταν παλιοί ε, οι λατζίδε σε ελληνικέ εφημερίδε, θα μα έδινε πολύ τροφή το Κυρ Στάμερ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά λογοπαίγνια σε τίτλου ελληνικών εφημερίδων. Το οποίο ξέρει από πού βγαίνει το Κυρ, γιατί εδώ μπορεί να σε βγαίνει αδιάβαστο. Με πιάνει αδιάβαστο. Ε, είναι, αλλά μου διαφεύγει και εμένα το επώνυμο. Ο πρώτο, ο ιδρυτή των εργατικών ήταν το μικρό του όνομα Κυρ.